Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία ακόμα εκπομπή Πολυπολιτεία Πολιτική ξεκινά και σήμερα όπως πάντα ετοιμαστείτε να ακούσετε την ουσία των θεμάτων, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε σε αυτό το κανάλι έχουμε την πολυτέλεια, έχουμε τον χρόνο, κανείς δεν μας πιέζει διαφορετικά για να μιλήσουμε για την ουσία των πραγμάτων και όχι για την ΑΤΑΚ. Ετοιμαστείτε για μια ιδιαίτερα ξεχωριστή εκπομπή, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερη η καλεσμένη σήμερα. Και είναι πολύ ιδιαίτερη καλεσμένη όχι γιατί είναι άνθρωποι της πολιτικής, γιατί είναι άνθρωποι της επιχειρηματικότητας πρώτα, οι οποίοι ασχολούνται και με την πολιτική και με τα πολιτικά. Έχω πει πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή ότι δυστυχώς το 70-80% των πολιτικών, και αν διαφωνούν οι καλεσμένοι μας να μας το πούν, κάνουν κουβέντες αδιέξοδες. Οι κουβέντες τους δεν είναι διεξοδικές. Δεν βγάζεις άκρη δηλαδή, δεν έχεις αποτέλεσμα. Σήμερα φαντάζομαι ότι με τη συζήτηση που θα κάνουμε θα έχουμε αποτελέσματα. Και γιατί? Οι τρεις εδώ καλεσμένοι, εγώ κάνω τον πρόλογο, όποιος από αυτούς διαφωνεί θα μας το πει στη συνέχεια. Οι τρεις καλεσμένοι είναι και οι τρεις άνθρωποι οι οποίοι δεν ψηφίζουν απαραίτητα ΣΥΡΙΖΑ, θα το καταλάβετε. Άλλωστε δεν ψηφίζουν καθόλου ΣΥΡΙΖΑ. Αν κάποιος διαφωνεί θα μας το πει. Αλλά έχουν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Παρότι δεν ψηφίζουν κάτι το οποίο είναι κυβερνητικό, επειδή είναι άνθρωποι της πιάτσας, έχουν μάθει να δουν, να λένε ποια είναι τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι αυτά. Τι κάνω σε αυτά τα δεδομένα? Ζητάω πέντε πράγματα από την πολιτεία να τα κάνει. Δεν μπορεί να τα κάνει. Κοιτάω τι μπορώ να κάνω μόνος μου. Επομένως, εμείς σήμερα θα έχουμε τη διεξοδική κουβέντα να κάνουμε προτάσεις για το πώς, οι καλεσμένοι, όχι εγώ, οι καλεσμένοι, για το πώς θα βελτιωθούν τα πράγματα στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική πολιτική σκηνή. Αλλά από εκεί και πέρα, τηρουμένων των συνθήκων και των αναλογιών με τα πράγματα όπως είναι τώρα, τι κάνουμε. Και πώς κινείται ο επαγγελματίας, πώς κινείται ο κόσμος. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο πρόλογος, να σας παρουσιάσω καλεσμένους. Να ξεκινήσω από τον νεότερο και αυτόν που καλώ για πρώτη φορά, είναι ο κύριος Κλαβούλος Θεοτόκης. Ο κύριος Κλαβούλος Θεοτόκης είναι αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και είναι πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Πιερίας. Καλησπέρα κύριε Θεοτόκη. Καλησπέρα κύριε Πορτοκάλι και στους αγαπητούς συναδέλφους. Αν και κατά κάποιο τρόπο είστε παλιός μου γνώριμος, πολύ παλιός μου γνώριμος, διότι ήμασταν συμφοιτητές με τον αδερφό σας, με τον Μανώλη Θεοτόκη, και δεν σας το κρύβω ότι μου θυμίζετε πολύ ωραία πράγματα από εκείνη την εποχή. Δεύτερος καλεσμένος είναι ο φίλος μου και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκής, ο κύριος Παύλος Τονικίδης. Κύριε Τονικίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση και δηλώνω για άλλη μια φορά ότι η σημαντική προσπάθεια που κάνει ο περιφερειακός τύπος και ιδιαίτερα το δικό σας τηλεοπτικό κανάλι είναι σημαντικός για την εξωστρέφεια της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια. Βεβαίως, να πούμε ότι είστε αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και ότι είστε και αυτός που παρολίγο έχασε τη δημαρχία του Κιλκίας στις περασμένες τοπικές εκλογές, άρα είστε και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης των Δήμων Κιλκίας. Τα λέω σωστά ή κάνω κάποιο λάθος? Τα λέτε σωστά, αλλά ο τίτλος του Προέδρου του Επιμελητηρίου για μένα είναι τιμητικός, γιατί εκλέγομαι... Πόσα χρόνια είστε? Τρεις θητείες και νομίζω ότι αυτό αρκεί. Εξάλλου δεν πρέπει να μένουμε στους τίτλους και στις καρέκλες, αλλά να μπούμε στην ουσία. Μάλιστα. Τρίτος καλεσμένος είναι ο νόσος αυτής της εκπομπής, αυτός που την βάφτισε Πολυπολιτεία Πολιτική, με τον οποίο χρόνια ολόκληρα κάνω αυτήν την εκπομπή. Είναι ο φίλος μου, ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, άνθρωπος και αυτός της πράξης και της επιχειρηματικότητας, ο οποίος υπήρξε δήμαρχος Σταυρούπολης, υπήρξε και δήμαρχος Παύλου Μελά. Καλησπέρα, Διαμαντή. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας από τον νεότερο καλεσμένο. Κύριε Θεοτόκη, ξεκινήσουμε από εσάς. Θέλω λίγο να μας πείτε πώς βλέπετε τα πράγματα στην Θεσσαλονίκη όσον αφορά τα επαγγελματικά, γιατί είστε και αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, και τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερο για να κάνουμε γιορτές. Πρώτα απ' όλα από το κοντινό, από το άμεσο μέλλον. Αν και δεν πρέπει, όπως λέμε εμείς τουλάχιστον οι επαγγελματίες, δεν πρέπει τουλάχιστον ούτε μεταξύ μας να παραγάγουμε το κακό κλίμα που υπάρχει σήμερα στην αγορά. Ωστόσο, για να μην θεωρηθούμε ότι εθεροτυφλούμε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους επαγγελματίες.
και ιδιαίτερα για τους μικρούς επαγγελματίες, οι οποίοι είναι αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση ούτε στον τραπεζικό δανεισμό, ούτε στις πιστώσεις, και είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά. Και παράλληλα είμαστε αυτοί που είμαστε η κοινωνία. Έτσι, γιατί και οι επαγγελματίες είμαστε στην κοινωνία, είμαστε αυτούς τους λεγόμενους που λέμε ότι ταλαιπωρούνται. Η κάθε οικογένεια έχει και έναν ελεύθερο επαγγελματία. Από εκεί και μετά, οι μέρες των Χριστουγέννων είναι καθοριστικές για την αγορά. Πιστεύω ότι θα πρέπει, επειδή έχουμε και στο πάνελ ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση και τα επιμελητήρια, οι φορείς, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να δώσουμε ένα γιορτινό κλίμα στην αγορά, να μπορέσουμε να δείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και ήθελα να πω και το εξής, ότι μια πρόσφατη έρευνα, αυτό που συζητούσαμε και προηγουμένως, λέει ότι η Θεσσαλονίκη είναι η τρίτη πιο φθηνή πόλη της Ευρώπης. Πολύ πρόσφατη έρευνα. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης σε πολύ φθηνό κόστος διαβίωσης. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα μέσα στην κρίση. Και ο σκοπός μας φυσικά είναι ότι να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και ξένους ανθρώπους στην τουριστική Θεσσαλονίκη όλο τον χρόνο. Θέλουμε αισιοδοξία. Φαντάζομαι ότι οι πολιτικοί θα επιτρέψουν να κάνουμε Χριστούγεννα, να τελειώσει αυτή η ιστορία με την διαπραγμάτευση, να κλείσουν τα θέματα αυτά, να νομοθετήσουν αυτά που είναι να νομοθετήσουν και να έχουμε κάποιο σταθερό οικονομικό περιβάλλον για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε το σχεδιασμό μας, όχι για τα επόμενα χρόνια όπως κάναμε παλιότερα, αλλά για τους επόμενους μήνες. Δεν είναι λίγο σταθερότερο το περιβάλλον τώρα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όμως, ή όχι? Γιατί δεν ακούμε για χρεοκοπία που ακούγαμε παλιότερα? Και μάλιστα πάρα πολλοί λένε, είναι λίγο πολιτικά αντική ερώτηση, ότι καταφέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ και κυβερνά γιατί δεν έχει απέναντί του ένα ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν έχει απέναντί του ένα ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχει χρεοκοπήσει τη χώρα. Κοιτάξτε, δείτε, επειδή είμαστε και στην περίοδο του Δεκεμβρίου, θα πάμε σε λίγο καιρό, και θυμόμαστε όλοι πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πανηγύρι. Τα επεισόδια του Δεκεμβρίου. Εγώ ήθελα να πω ότι όχι, τα πράγματα δεν είναι καλύτερα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, εδώ και 1,5 υπάρχει χρόνο. Υπάρχει ησυχία όμως, δεν έχει κάποιον αντίπαλό του απέναντι να κάνει φασαρίες. Δεν έχουμε αυτό που είπατε το Δεκέμβριο. Φασαρία να κάνουμε στο σπίτι μας. Ποιο θα βλάψουμε? Από εκεί και μετά. Συγχωρήστε λίγο, η χώρα και η κοινωνία είναι σοκαρισμένη. Ακριβώς αυτό. Είναι σοκαρισμένη. Αυτή η δίθεν ησυχία είναι ένα παραμύθι. Είναι σε σοκ. Είναι σε αμηχανία, γιατί βρέθηκε σε μια κατάσταση τέτοια. Η απλή κοινωνία, οι τοπικές κοινωνίες, οι απλοί άνθρωποι. Πάντως είναι δεδομένο ότι πριν από 1,5 χρόνο τα πράγματα είχαν αρχίσει να πηγαίνουν λίγο καλά, τουλάχιστον όσο αφορά. Δηλαδή για τον Νοέμβριο 2014. Το καλοκαίρι του 2014, πώς το φτιάχνει. Μέχρι το καλοκαίρι. Μέχρι τον Νοέμβριο 2014. Μέχρι που. Εγώ να πω μέχρι τον Σεπτέμβριο, εκείνον τον περιβόητο. Λοιπόν, τα πράγματα είχαν αρχίσει να ισορροπούν, για να είμαστε και ακριβείς. Η αγορά είχε αρχίσει να ισορροπεί. Από εκεί και μετά όλες αυτές οι πολιτικές εξελίξεις μας φέρανε σήμερα σε αυτό το πράγμα που βρισκόμαστε εδώ. Γιατί τότε υπήρχε και η αισιοδοξία. Και ξέρετε, στο επιχειρήν η αισιοδοξία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί ακόμα και αυτοί που μπορούν να επενδύσουν δεν επενδύουν πλέον στις δουλειές τους. Κύριε Τονικέδη, εσάς σας βλέπω ότι προχωράτε, πάτε πάρα πολύ δυναμικά. Εσείς είστε αισιόδοξος άνθρωπος. Σας είδα και στις Βρυξέλλες να παλεύετε για τους μικρομεσαίους. Ήσταν πρόσφατα και στο Βουκουρέστι. Βλέπετε ότι οι Έλληνες εξωστρέφειες τα καταφέρνουν. Αλλά και βλέπετε εδώ προσπαθείτε, δεν το βάζετε κάτω. Με όλες τις κακές συνθήκες. Είστε αισιόδοξος ή όχι? Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω πραγματικά. Πιστεύω ότι στην πορεία να είμαστε λίγο πιο χυμαρόδεις ως πάνελ. Από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις σε μια τέτοια κουβέντα ελεύθερη που κάνουμε. Θα ήθελα να βάλω τα πράγματα στη σειρά από την δική μου οπτική και να πω ότι δεν θα υποκύψω σε καμία περίπτωση να ερεθιστώ από τις έξυπνες ερωτήσεις που κάνετε για να πολιτικοποιήσουμε την κουβέντα μας. Νομίζω ότι οι στιγμές που περνάει αυτή η χώρα είναι τραγικές εδώ και καιρό. Οι ευθύνες είναι πολλές. Εγώ δεν μ' αρέσει να μιλώ για τις ευθύνες. Ούτε είναι η δικιά μας η δουλειά. Ο καθένας έχει από το μετερίζει του ταχθεί να κάνει την δουλειά του. Αν την κάνουμε όλοι στη χώρα μας, την δουλειά μας όπως πρέπει, νομίζω ότι θα συμβάλλουμε ώστε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά μέσα από αυτήν την, από αυτό το περιβάλλον το ομιχλώδες. Και για να συμφωνήσω και με τον φίλο μου τον Διαμαντή, για μένα αυτό που εισπράττω ως περιβάλλον, που είναι το νούμερο ένα σε αυτή τη διαδικασία που θα μιλήσουμε, δηλαδή
όσο καλά και αν κάνουμε τα πράγματα, για να πάει καλά η επιχειρηματικότητα, οι επαγγελματίες, η ανάπτυξη αυτού του τόπου, αν δεν υπάρχει ηρεμία, αν δεν υπάρχει ασφαλές, ήρεμο περιβάλλον πολιτικό, δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Και εδώ όποιος πολιτικός από τη θέση του θέλει πραγματικά, αισθάνεται πατριώτης και θέλει να βοηθήσει, θα πρέπει να συνθέτει, να συνενεί σε αυτόν τον στόχο. Διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τώρα, για να μπούμε λίγο στα δικά μας, στα τοπικά μας. Εμείς στο Κυρκής, όπως ξέρετε πολύ καλά, είμαστε μια κοινωνία η οποία πιέζεται από τις συμπληγάδες πέτρες των αγορών της Θεσσαλονίκης και των Σκοπίων. Χρόνια τώρα μιλούμε και καταθέτουμε προτάσεις σε όλες τις κυβερνήσεις και στη σημερινή. Και από τη Βουλγαρία πιέζεται, όχι μόνο από το Σκοπίο. Και από τη Βουλγαρία. Αλλά και από, και από άλλες χώρες των Βαλκανίων. Παρ' όλα αυτά, εγώ μιλώ για την έντονη πίεση και τον έντονο αθέμητο ανταγωνισμό που βιώνουμε. Να καταθέσω ένα παράδειγμα μόνο για να γίνω σαφής. Το Κυρκής δεν έχει, και κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Δυστυχώς ποτέ η κεντρική κυβέρνηση δεν έκατσε με προσοχή να κατανοήσει και να καταλάβει ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες κάθε τόπου. Στο Κυρκής τα τελευταία χρόνια, με την πολιτική που ασκείται και στη χώρα μας και στα Σκόπια, στην Φύρο, όσον αφορά τα πετρελαιοειδή, καταλαβαίνετε ότι αυτή η πολιτική απέβει εις βάρος της Ελλάδος. Και το μάρμαρο το πληρώνουν οι Κυλκισιώτες. Γιατί σε 5 λεπτά, σε 2 λεπτά, σε 10, αν με ακούν οι συμπολίτες μου, οι συνδημότες μου, κατανοούν τι λέω, σε πολύ λίγα λεπτά πηγαίνουν και φουλάρουν τα αυτοκίνητά τους από τα βενζινάδικα των Σκοπίων. Μάλιστα το φαινόμενο αυτό πήρε διαστάσεις μεγάλες, γιατί όλοι οι Κυλκισιώτες, περίπου 15-20.000 Κυλκισιώτες, οι οποίοι μένουν στη Θεσσαλονίκη και επισκέπτονται τα Σαββατοκύριακα των Κυλκής, κανονίζουν να είναι έτσι τα ντεπόζιτά τους άδεια, ώστε να μπορούν να τα γεμίσουν. Έχουν κάποιο όφελος από αυτή τη διαδικασία. Εμείς ως επιμελητήριο καταθέσαμε πρόταση συγκεκριμένη, ούτως ώστε αυτός ο ειδικός φόρος που είναι τόσο υψηλός, με στόχο να γεμίσουν χρήματα τα δημόσια ταμεία, ακριβώς φέρνει το αντίστροφο αποτέλεσμα. Και αποδεικνύουμε από τη μελέτη μας ότι αν ο ειδικός φόρος στην περιοχή τη δική μας μειωθεί και περίπου προσεγγίζει τα ίδια επίπεδα με τον ειδικό φόρο των Σκοπίων, τα έσοδα στο Δημόσιο Ταμείο αυξάνονται κατά 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Συν τις άλλες ενασχολήσεις. Μόνο για το Κυλκής. Μόνο για το Κυλκής μιλάω. Μόνο για το Κυλκής. Αντιλαμβάνεστε ότι. Δηλαδή μικρότερο ειδικό φόρο και περισσότερα έσοδα ουσιαστικά. Και εδώ, για να μην υπάρχουν απορίες, απαντώ γενικώς και λέω ότι αυτή η μελέτη είναι τόσο εμπεριστατωμένη που δεν υπάρχουν προβλήματα ούτε από πλευράς Ευρώπης. Δηλαδή σε άλλες περιοχές της Ευρώπης έχει εφαρμοστεί, έχουμε τα παραδείγματα στη μελέτη και αποδεικνύεται ότι θα μπορούσαν, αν το φέρουν σαν παράδειγμα, αν μας ακούγανε, ας σκύβαν λίγο στους ανθρώπους που ασχολούνται με την πραγματική οικονομία, με την τοπική αυτοδιοίκηση κάθε τόπου, με όλα τα χαρακτηριστικά, θα μπορούσαμε να δώσουμε λύσεις. Δυστυχώς όμως δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Και εμείς ερχόμαστε σήμερα να κάνουμε δράσεις, όπως είπε και ο φίλος μου, ο Κλεόβουλος προηγουμένως, πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες σε μια τοπική κοινωνία, ειδικά τώρα τις γιορτές, μέσα από αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό, να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον μαζί, η τοπική αυτοδιοίκηση, όσο μπορεί και αυτή. Έτσι, όση φαντασία διαθέτει, όσο μεράκι διαθέτει η κάθε τοπική αυτοδιοίκηση, να δημιουργήσει ένα περιβάλλον εορταστικό, χαρούμενο, αισιόδοξο, για να μπορέσει να κρατήσει αυτόν τον λιγοστό κόσμο εκεί. Και εγώ καλώ από την εκπομπή σας τους εμπόρους του Κυλκής να προσαρμόσουν, τους καλώ και τους θερμοπαρακαλώ, να προσαρμόσουν τις τιμές τους, να κοιτάξουν όλοι να κερδίσουν, γιατί το κέρδος είναι θεμητό, να κερδίσουν όμως από την κατανάλωση και όχι να κοιτάξουν να έχουν υψηλές τιμές, γιατί ο κόσμος πραγματικά δυσκολεύεται και δεν μπορεί να ψωνίσει. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να βγάλουν τον κόσμο από τα σπίτια και να ξοδέψει αυτό το μικρό ποσό που ίσως τις μέρες των εορτών περισσεύει για κάποια άμεσα αναγκαία δώρα που είναι μέσα στα ήθη και έθιμα της φυλής μας, της πατρίδος μας, και πρέπει πραγματικά
να περάσουμε αυτόν τον κάβο μέσα από μια τέτοια διεργασία και διαδικασία. Διαμαντέ, την ερώτηση που θα κάνω στο Κλειόβουλο θα την κάνω και σε σένα, αλλά θέλω να μου πει τη γνώμη του Κλειόβουλου και μετά να συνεχίσουμε μαζί. Κλειόβουλε, είπε κάποια στιγμή και με επιτρέπει να σου μιλάω στον Εννοείται, εννοείται. Άλλωστε εμείς σας θαυμάζαμε από μικρούς, όπως είπες προηγουμένως και εσύ, από τα χρόνια τα φοιτητικά. Αποκαλύπτει τώρα τι ήμουνα στα χρόνια τα φοιτητικά. Λοιπόν, είπε ο Παύλος, είπε ο κύριος Τονικίδης, ότι δεν ακούνε. Και δεν ακούνε οι πολιτικοί. Και δεν ακούνε τι. Δεν ακούνε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στους επαγγελματίες. Δεν ακούνε τους φορείς. Πηγαίνει το επαγγελματικό επιμελητήριο, κάνει κάποιες προτάσεις. Δεν το ακούνε. Πηγαίνει το επιμελητήριο κοινωνικής, κάνει κάποιες προτάσεις. Δεν ακούνε. Πηγαίνει η τοπική αυτοδιοίκηση που έχει μάθει να διοικεί. Γιατί οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες ξέρουν να διοικούν, γιατί διοικούν τις επιχειρήσεις τους. Και η τοπική αυτοδιοίκηση ξέρει να διοικεί, γιατί διοικεί την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί δεν ακούνε? Ποιος είναι ο λόγος? Ποιος είναι ο λόγος? Ενώ νιώθω και συμπληρώνω με αυτό ότι όταν μιλάς με κάποιον επιχειρηματία, ακούς τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, έξι το λαδόξιδο. Ή τρεις το λάδι, δύο το ξύδι, πέντε το λαδόξιδο. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ότι το παρουσιάζεται. Γιατί συνήθως οι πολιτικοί φεύγουν από το πρόβλημα που τους βάζεις, γιατί σου λέει ότι κάποιος άλλος φορέας, κάποιος άλλος, κάποια άλλη συντεχνία, κάτι άλλο, λέει κάτι άλλο. Ενώ στις δικές μας περιπτώσεις, όλα τα επιμελητήρια, είτε της Θεσσαλονίκης, είτε Κυλικής, είτε της Πιερίας, συμφωνούμε στο ποιο είναι το πρόβλημα και πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Κάντε με συγκεκριμένες πέντε προτάσεις. Με πέντε συγκεκριμένες προτάσεις που είναι υπουργό σας, σαν άνθρωπο. Όλοι κάνουν. Σας άκουσε ποτέ? Μας ακούνε. Αλλά δεν εφαρμόζουν ποτέ αυτά τα πράγματα που κάνουν. Έτσι, εννοείται. Σας βλέπουν. Όχι. Γιατί υπήρξε και τέτοιο φαινόμενο, υπήρξε και υπουργός ανάπτυξης, έτσι δεν είναι, αγαπητέ πρόεδρε? Πάντα υπάρχουν εκπαιδεύσεις. Έτσι, υπουργός ανάπτυξης, ο οποίος δεν είχε δει ποτέ τα επιμελητήρια. Λοιπόν, στο σύντομο, ευτυχώς έφυγε από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτοί που σας βλέπουν όμως δεν εφαρμόζουν αυτά που σας λένε. Δεν εφαρμόζουν και γιατί δεν πιστεύουν, γιατί απλά δεν σας. Κοιτάξτε, είναι δύο κατηγορίες. Εγώ τους έχω βάλει σε δύο. Είναι κάποιοι που είναι λόγω ιδιοληψίας, ότι δεν τους ενδιαφέρει η επιχειρηματικότητα. Είναι δεδομένο αυτό. Και είναι και κάποιοι οι οποίοι είναι αδιάφοροι, θα έλεγα εγώ, για να μπορέσουν να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα. Από την άλλη μεριά, τα επιμελητήρια και αυτοί οι φορείς έχουν το εξής πλεονέκτημα, ότι μπορούν να σου φέρουν την πρόταση και να τη φέρουν έτοιμη σαν πρόταση νόμου. Να σου πούνε εφάρμοσε 1, 2, 3. Να σου πούνε και τις εναλλακτικές και σου λέει τι παίρνει στην πολιτική κατεύθυνση που θέλει να δώσει το πράγμα και εμείς θα σου δώσουμε ακριβώς τον τρόπο για να λυθεί. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται αυτό το πράγμα και το βλέπουμε συνέχεια. Και μετά έρχονται μετά οι ερμηνευτικές, μετά ξαναψηφίζουμε έναν άλλο νόμο, μετά ξαναψηφίζουμε κάτι άλλο, όπως είναι αυτό το θέμα της δεύτερης ευκαιρίας. Που τώρα το βλέπουμε, το ζούμε. Οι φορείς, οι επαγγελματικοί φωνάζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια για αυτή τη δεύτερη περιβόητη ευκαιρία στους επαγγελματίες, το οποίο είναι σε όλο τον κόσμο υπάρχει. Και άλλωστε και ακόμα και ο τωρινός πρόεδρος, ο καινούργιος πρόεδρος των ΗΠΑ, που έχει προέρθει από τη δεύτερη ευκαιρία. Γιατί οι πρόεδροι του επιχειρήσεις είχαν πτωχεύσει. Λοιπόν, άλλωστε. Μιλάτε για τον κύριο Τραμπ. Ναι. Λοιπόν. Αυτό στην ελληνική κοινωνία δεν υπάρχει. Ενώ οι φορείς φωνάζουν εδώ και 10 χρόνια ότι ξέρετε, πτωχευτικές διαδικασίες ευνοούν όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, με φέρνοντας αυτό το παράδειγμα, ήθελα να καταλήξω ότι οι πολιτικοί δεν ακούνε και ίσως και πολλές φορές δεν ξέρουν. Γιατί είναι αυτό που λέμε εμείς, αν δεν έχεις κόψει και μια επιταγή, να ξέρεις τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και δεν έχεις τυποκάρδι πώς θα πληρωθεί. Μπράβο, άρα δεν μπορεί να καταλάβεις και τον άλλον. Και φυσικά όμως σε αυτό το πράγμα υπάρχει και ευθύνη και στις εμάς τους επαγγελματίες. Γιατί οι επαγγελματίες δύσκολα συμμετέχουν στα κοινά, πέρα από τα δικά τους. Δύσκολα εμπλέκονται με την τοπική αυτοδιοίκηση, δύσκολα εμπλέκονται με την κεντρική πολιτική σκηνή. Και έχουμε φτάσει στο σημείο, άμα δούμε την σημερινή Βουλή, να είναι πάρα πολύ μικροί οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και δυστυχώς οι συντεχνίες βασιλεύουν και μέσα στη Βουλή. Γιατί εξήγησέ μου το κι εσύ, είναι παράξενο. Κάποτε, όταν είπε ότι περιβόητα λεφτά υπάρχουν ο Γιώργος Παπανδρέου, τα υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες, οι βεβαιωμένες, πιο σαφτές μάλλον, βασιστήκε 32 δισεκατομμύρια, θυμάμαι καλά. Κάποια στιγμή πριν λίγο καιρό ήταν στα 79 δισεκατομμύρια. Τώρα λένε ότι έχουν ξεφύγει. Έχουν φτάσει, λέει, κάποιοι λένε και στα 90. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Εγώ έχω μείνει στα 79 δισεκατομμύρια. Όπως και να είναι πάντως. Αν με τη δεύτερη ευκαιρία ή οτιδήποτε καταφέρουμε σε ένα χρόνο, δύο, και πάρει το ελληνικό δημόσιο τα 8 δισεκατομμύρια από τα ληξιπρόθεσμα, θα είναι σωτηρία για την ελληνική οικονομία.
Γιατί δεν κατανοούν λοιπόν ότι μπορεί να γίνει αυτή η δεύτερη ευκαιρία, να γίνει το κούρεμα, να προχωρήσουν όπως πρέπει να προχωρήσουν? Τι είναι αυτό που δεν τους βοηθάει να καταλάβουν τους σημερινούς, τι ήταν αυτό που δεν βοηθούσε να καταλάβουν τους προηγούμενους? Θα πάρουμε ένα προς ένα. Βεβαίως. Στο πρώτο ερώτημα που έκανες πριν τον Κλειόβουλο, καταρχάς δεν έχουν μάθει να ακούνε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική έχουν μάθει να ακούνε και να υπακούν μόνο στις δικές τους ανάγκες και όχι τις ανάγκες ή των κοινωνικών ομάδων ή της κοινωνίας ή των επαγγελματιών. Τι εννοείς με αυτό δηλαδή? Εννοώ θα ξεκάθαρα, το που εννοώ ξεκάθαρα ότι τα προβλήματα δεν μπορούν να τα φουγκραστούν και δεν τους νοιάζει να τα λύσουν, γιατί το πρόβλημα είναι το προσωπικό τους πρόβλημα που θέλουν να ζήσουν, να λύσουν όλοι αυτοί που λένε ότι ασχολούνται με την πολιτική. Και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα, πρώτα απ' όλα γιατί και αυτοί που κυβερνούν σήμερα, αλλά και ακόμα και οι προηγούμενοι, ποτέ δεν είχαν μια επιχειρησιακή και επιχειρηματική αντίληψη στο κράτος. Που σημαίνει ότι το κράτος πρώτα και οι άνθρωποι που κατοικούν και οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες πρέπει να δημιουργούν το πλούτο και μετά να διανέμουν και να κατανέμουν τον πλούτο. Η λέξη πλούτος ήταν καταραμένες λέξεις στη χώρα μας για 30 χρόνια από τους περισσότερους. Άρα, από τη στιγμή που δεν είχαν στόχο να δημιουργεί πλούτο, να αξιοποιεί τις συγκριτικά πλεονεκτήματα η χώρα, να δημιουργεί τον πλούτο, να δημιουργεί ανάπτυξη, να κατανέμει τον πλούτο, άρα το μόνο που τους ένοιαζε, είτε ήταν Πασόκ, είτε ήταν Νέα Δημοκρατία, είτε και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, είναι με ποιες μεθοδολογίες, με ποιους μηχανισμούς θα εφάρμοζαν ώστε να κατέληγαν στο δικό τους το πρόβλημα, που ήταν να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους. Για 40 χρόνια περίπου η χώρα κατέχεται από το σύνδρομο της εξουσίας από τη μεριά των κομμάτων που διοικούσαν και διοικούν. Ποτέ η χώρα δεν μίλησε ουσιαστικά για την οικονομία, ουσιαστικά για την ανάπτυξη, ουσιαστικά για τη δημιουργία του πλούτου και ουσιαστικά για την κατανομή του πλούτου. Γι' αυτό και μια τέτοια χώρα με δεκάδες ομορφιές, με δεκάδες ευλογίες, δεν μπορεί τίποτα να αξιοποιήσει σήμερα και είναι ουραγός και ζητιάνος και επέτης μιας νέας πολιτικής οικονομικής της Ευρώπης. Είναι τραγικό για τη χώρα μας, μια χώρα η οποία έχει ένα σωρό ευλογίες, να μην μπορεί να ζήσει 10 εκατομμύρια Ελλήνων. Είναι τραγικό όταν παντού, ακόμα και αέρας, ακόμα και τα βουναλάκια, ακόμα και το κλίμα, ακόμα και η μορφολογία, ακόμα και το περιβάλλον, τα πάντα είναι δείγματα τα οποία μπορεί κάποιος να ασκήσει επιχειρησιακές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, μέσα από τους οποίους θα κάνει την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα του καλύτερη. Άρα οι Έλληνες, αυτοί που είχαν την τύχη του κράτους στα χέρια, ποτέ δεν είχαν μια τέτοια αντίληψη, πέρα από την εξουσιαστική τους αντίληψη, ώστε να χτίσουν μια διαφορετική νοοτροπία στους ανθρώπους και μια διαφορετική χώρα. Και αν θέλουμε εκείνο το πρόβλημα και στη χώρα μας για να μην το πιάσουμε, και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που εδώ αν πάμε πιο ουσιαστικά και απλά, η Θεσσαλονίκη διεκδικεί πρωτιές. Είναι η πρωτεύουσα της φτώχειας, η πρωτεύουσα της παρακμής, η πρωτεύουσα της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. Αλλά και δεν, η τρίτη φθηνότερη πόλη, για να έχουμε ένα καλό σύνθημα. Να το κάνω τι άμα δεν έχω μία, τι να το κάνω που είναι φτηνότερη ή η φτηνότερη? Δεν δημιουργείται πλούτος στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει αστική τάξη σήμερα η Θεσσαλονίκη. Και αυτό είναι τραγικό. Δεν έχει αστική τάξη. Δεν έχει τίποτα. Ό,τι τη χαρακτήρισε είναι σε παρακμή. Δεν λειτουργεί ούτε η βιοτεχνία, ούτε η βιομηχανία, ούτε τα εργαστήρια, ούτε οι μικρομεσαίοι. Όλα είναι σε παρακμή. Αυτοί που υπάρχουν σήμερα είναι ήρωες μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον και στέκονται. Μια αστική τάξη η οποία είναι σε κρίση και έμεινε στην νοοτροπία του 60 και του 70 με τις φοβίες στο κέντρο, χωρίς να κάνει τίποτα σήμερα η πόλη. Το μόνο που μένει είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν μπορεί μια πόλη ενός εκατομμυρίου να ζήσει με τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι τραγικό. Και θα πάει ακόμα χειρότερα η πόλη μας. Θεωρώ ότι η κρίση ενός συστήματος θα εστιαστεί στη Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη θα περάσει ακόμα χειρότερες μέρες. Δυστυχώς πρέπει να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα, κυρίες και κύριοι. Μείνετε κοντά μας.
λεπτά θα είμαστε πίσω. Να είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Πόλη, Πολιτεία, Πολιτική. Μαζί μας, για όσους ανοίξατε τώρα τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, είναι ο κύριος Κλόβολος Θεοτόκης, αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Πλητηρίου Θεσσαλονίκης και πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Πειραιάς, στην Περιφερειακή Ενότητα, για να είμαι πιο ακριβής, Πειραιάς. Είναι ο κύριος Τονικίδης Παύλος. Ο κύριος Τονικίδης είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκής, είναι αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και αρχηγός της αντιπολίτευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση, επικεφαλής στο Δήμο Κιλκής. Και ο κύριος Διαμαντής Παπαδόπουλος, δήμαρχος, πρώην δήμαρχος της Σταυρούπολης και του Παύλου Μελά. Και όλοι τους είναι άνθρωποι της οικονομίας. Άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, έχουν ένσημα, έχουν κερδίσει τη ζωή τους έτσι κι αλλιώς, χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουν κερδίσει από μόνοι τη ζωή τους και ασχολήθηκαν μετά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Διαμαντή, θα πάω αντίστροφα τώρα, θα συνεχίσω με σένα, διότι είπες ουσιαστικά στο προηγούμενο ημίωρο, από ό,τι κατάλαβα, ότι αυτοί που μας κυβερνούν δεν ξέρουν να παράγουν πλούτο. Αυτό εγώ κατάλαβα. Το έχεις δει καθόλου από το 1975 έως σήμερα. Εγώ να πω ότι είπες ότι δεν ξέρουν να παράγουν πλούτο. Mm-hmm. Και επειδή δεν ξέρουν να παράγουν πλούτο και επειδή εκλέγονται, φροντίζουν να μάθουν τουλάχιστον να εκλέγονται. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Θέλουν να μάθουν να εκλέγονται και άρα εκείνο που μαθαίνουν στο τέλος είναι εκλέγονται. Άρα κάνουν συμφωνίες με αυτούς που τους εκλέγουν και αν αυτοί που τους εκλέγουν είναι συντεχνίες. Τις κοινωνικές ομάδες. Κοινωνικές ομάδες τις έχουν καλά όσο μπορεί τις κοινωνικές ομάδες για να επανεκλέγονται και αν αυτοί που τους εκλέγουν είναι οι άνθρωποι της οικονομίας, να τα έχουν καλά με τους άνθρωπους της οικονομίας για να μπορούν να επανεκλέγονται. Είναι άνθρωποι της δημόσιας διοίκησης. Από τη στιγμή που δεν μπορούν να παράγουν πλούτο. Από αυτό το target group είχε εκλεγεί και το Πασόκ, από το ίδιο target group είχε εκλεγεί και η Νέα Δημοκρατία που έμαθε το παιχνίδι από το Πασόκ, που το Πασόκ το έμαθε από το Κουκουέ στη μηχανίστικη αντίληψη και έρχεται και στο τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι κάνανε οι άλλοι, έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που δεν μπορούν να παράγουν πλούτο, δεν είναι άνθρωποι της οικονομίας. Και εδώ έχουμε το εξής οξύμορο σε κάτι που είχες πει σε μια προηγούμενη συνέντευξη στην εφημερίδα Ανατροπή και να σας την πούμε κυρίες και κύριοι ότι αύριο το πρωί κυκλοφορεί η εφημερίδα Ανατροπή. Είναι πολύ ιδιαίτερο το 8ο φύλλο, να το πάρετε και να το διαβάσετε και όταν το βρίσκετε να το μελετάτε κυρίες και κύριοι γιατί αυτά που γράφονται είναι ιδιαίτεροι προβληματισμοί και η Ανατροπή είναι Ανατροπή στο κατεστημένο της ενημέρωσης. Σας έχουν πει αρκετές φορές και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι ότι μπορεί σε ένα φύλλο της Ανατροπής να δείτε μία προσέγγιση και στο ίδιο φύλλο της Ανατροπής από διαφορετικό συνάδελφο να δείτε μία άλλη προσέγγιση. Που σημαίνει κανείς δεν μας λέει τι να πούμε. Ούτε στη γύρω τηλεόραση, ούτε στην εφημερίδα Ανατροπή. Και η Ανατροπή είναι Ανατροπή στο κατεστημένο της ενημέρωσης. Δεν παίρνουμε εντολές από κανέναν. Λέμε αυτό που σκεφτόμαστε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπες λοιπόν σε προηγούμενη σου συνέντευξη, Διαμαντή, ότι ζούμε την κυριαρχία των οικονομιών και το θάνατο των κοινωνιών. Εις βάρος των κρατών, των κοινωνιών. Ναι, άρα αυτή, μια και ζούμε την κυριαρχία των οικονομιών, θα έπρεπε άνθρωποι της οικονομίας να μπορούν να διοικούν. Για να φέρουν πλούτο. Μην μπερδευόμαστε. Άκρατος φιλελευθερισμός κυριαρχεί και στην Ευρώπη και παγκόσμια. Δεν κυριαρχεί ένας ανθρωποκεντρικός καπιταλισμός, ένα μοντέλο Keynes, αλλά κυριαρχούν άλλα μοντέλα επικίνδυνα για την ανθρωπότητα και επικίνδυνα για όλους τους ανθρώπους. Είναι ξεκάθαρο. Ναι, μια οικονομία που αυτορυθμίζεται, που κάνει ό,τι θέλει, που δεν έχει τίποτα αρχές, δεν έχει πατρίδα, δεν έχει τίποτα.
Αλλά αυτοί οι οποίοι διοικούν, από ό,τι κατάλαβα, μέσα σε αυτό το περιβάλλον των οικονομιών, δεν ξέρουν να διοικούν σε ένα περιβάλλον οικονομιών. Και αφήνουν την οικονομία να κινείται, από ό,τι καταλαβαίνω, από μόνη της. Όπου πηγαίνει. Κάνω λάθος. Αυτή είναι η προσέγγιση. Κύριε Τονικίδη, προφανώς θα πάρουμε, φίλε μου Παύλο, κάτι θα ήθελες να πεις προφανώς, να συμπληρώσεις όλα αυτά. Να το προσγειώσουμε λίγο το θέμα μας, ναι, με την έννοια της συγκεκριμένης θέσης και άποψης, γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί από τις αναλύσεις. Εγώ νομίζω ότι οι πολιτικοί πολλές φορές και τα γνωρίζουν και τα ξέρουν, δυστυχώς όμως έχουμε μια κοινωνία γαλουχήσει με τέτοιον τρόπο. Έχει ευθύνες τεράστιες η κοινωνία μας, δεν τολμούμε να τις ψελίσουμε, ιδιαίτερα δημόσια, και ο καθένας ας αναλάβει πλέον να κάνει την αυτοκριτική του και να αναλάβει τις ευθύνες του. Μάθαμε να στηρίζουμε δυστυχώς τους ανθρώπους, και αυτοί κινούνται σε αυτό το πνεύμα και σε αυτή τη φιλοσοφική διάσταση, να στηρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι μας λένε αυτά που πρέπει να ακούσουμε ευχάριστα και όχι αυτά που είναι χρήσιμα για την κοινωνία μας. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι καλώς όλα αυτά τα χρόνια μέναμε σε αυτήν την διαδικασία, σε αυτήν την λειτουργία. Σήμερα η Ελλάδα, η χώρα μας, βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Το γνωρίζουμε όλοι. Δεν χρειάζεται ούτε να υπερβάλλουμε, ούτε να το κρύβουμε. Εγώ θα έλεγα εδώ πολλές φορές και ο τύπος, από όποια μορφή και αν έχει, κάποιοι δηλαδή δημοσιογράφοι, με τις υπερβολές τους δεν συνεισφέρουν σε αυτήν την διαδικασία. Τρομοκρατούν ακόμα περισσότερο τον κόσμο. Έτσι. Σε μια εμπόλεμη κατάσταση, όταν βρίσκεται μια χώρα όπως σήμερα η δική μας, βεβαίως οι πολίτες είναι τρομοκρατημένοι, όπως το είπαμε, είναι αγχωμένοι, είναι στεναχωρημένοι, ζουν σε ένα πένθυμο τοπίο και έχουμε πολλές απώλειες. Ο Έλληνας, ο πιο αισιόδοξος πολίτης της Ιερέας Υπήρου, αυτοκτονεί. Έχουμε αυτοκτονίες πολλές. Τις κρύβουμε. Δεν τις λέμε, δεν τολμούμε να τις δημοσιοποιήσουμε. Πρέπει πραγματικά εδώ οι πολίτες να καταλάβουμε, να καταλάβουν όλοι από όποιο μετερίζει και αν βρίσκονται, ότι δεν πρέπει να περιμένουμε τίποτα άλλο από την κεντρική εξουσία. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, έτσι, ο καθένας που μας αναλογούν, έτσι, μόνοι μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Χρόνια τώρα ακούμε ότι και πάμε στο διατάφτα. Μιλούμε για ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δεν έρχεται με μαγικά. Για να έρθει η ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο, θα πρέπει οι επιχειρήσεις, η επιχειρηματικότητα να λειτουργήσει. Να λειτουργήσει, να κερδίσει, όπως είπε και ο Διαμαντής. Δεν είναι ποινικό αδίκημα το κέρδος. Πρέπει η κυβέρνηση να το υποστηρίξει. Οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι αυτή. Να το βγάλει προς τα έξω. Εάν δεν κερδίσει ο επιχειρηματίας, δεν μπορεί να πάει στο δημόσιο ταμείο ο φόρος του για να πληρωθούν όλες οι δαπάνες που κάνει ένα κράτος. Σήμερα εμείς δαπανούμε περισσότερα από ό,τι χρειαζόμαστε. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πρέπει να γίνει ένα νοικοκύρεμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα πρέπει όμως να υπάρξουν αποφάσεις και πολιτικές δυναμικές. Βεβαίως ο δημόσιος τομέας, φοβόμαστε να το πούμε, ακόμα και εμείς που δεν έχουμε ρόλο κεντρικό, φοβόμαστε να πούμε ότι όλοι μας το λένε και κανείς δεν το εκφράζει δημόσια, ότι πρέπει να μειωθεί ο δημόσιος τομέας. Τρόποι και διαδικασίες υπάρχουν πολλοί. Πρέπει να τον βρούνε. Είναι ειδικοί, είναι οι δήμονες. Όταν διεκδικούν την ψήφο του λαού, μας λένε ότι ξέρουν να το κάνουν. Τελικώς όμως από το αποτέλεσμα, φαίνεται ότι αυτό που λέτε και έχετε δίκιο, φαίνεται από το αποτέλεσμα ότι αποτυχάνουν όλοι διαρκώς. Γιατί είναι ένας αέναος κύκλος και κάνουν οι πολιτικοί μας δυστυχώς, προσπαθούν ακόμα και σήμερα σε μια εμπόλεμη κατάσταση με μειωμένο το ΑΕΠ 26%. Ούτε καν η Συρία ως κράτος έχει χάσει τόσο ΑΕΠ σε εμπόλεμη κατάσταση. Και εμείς δυστυχώς βλέπουμε τους πολιτικούς μας να εκφράζουν πολιτικές θέσεις οι οποίες πραγματικά δεν πρόκειται κάτω από αυτές τις συνθήκες να εφαρμοστούν. Ξέρετε τι πρέπει να κάνει ο λαός. Πλέον να αλλάξει η αντίληψη, η φιλοσοφία, και όποιος του λέει μεγάλα λόγια από τις επόμενες εκλογές πραγματικά να πάρει αυτό που του ανήκει. Μόνο τότε θα μπορέσει εμείς τουλάχιστον, η γενιά η δικιά μας, που έχουμε τεράστιες ευθύνες, θα μπορέσουμε να επιτελέσουμε τουλάχιστον κάτι για την προηγούμενη γενιά, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Πρέπει πριν πεθάνουμε, πριν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, πραγματικά να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας εμείς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, άλλη διαδικασία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βουλιάζουν και εμείς έχουμε ένα κράτος εχθρικό,
Κλείνω με αυτό, εχθρικό. Μονίμως είναι απέναντι λόγω της γραφειοκρατίας. Χρόνια μιλούμε για τη γραφειοκρατία και κανείς δεν μπορεί να την πατάξει. Μιλάμε, ο Ομπάμα πριν μια εβδομάδα μίλησε για την ψηφιοποίηση, για την καινούργια αλλαγή στην παγκοσμιοποίηση. Εμείς πού είμαστε? Δυστυχώς ακόμα ο δημόσιος τομέας λειτουργεί με στυλό και με χαρτί. Δεν γίνεται. Μείναμε πολύ πίσω. Πρόσφατα είχα μια συνάντηση ως εκπρόσωπος από τα ελληνικά επενδυτήρια στο Βουκουρέστι. Το πρώτο θέμα που τους έβαλα εγώ προσωπικά ήταν αυτό. Η συνεργασία σε επίπεδο ψηφιοποίησης να γίνει πραγματικά να είναι πιλότος για τα βαλκανικά επενδυτήρια, γιατί έχουν πολλά θετικά να προκύψουν μέσα από συνέργειες και από συνενώσεις και από δράσεις κοινές διασυνοριακά. Η πολυνομία, το παρεμπόριο. Αν έχουμε εμείς τη δυνατότητα, την ικανότητα να πολεμήσουμε το παρεμπόριο, το οποίο μονίμως μας κάνει ζημιά, λέμε όλοι οι ειδικοί από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο ότι 6 δις θα περισσέψουν για το δημόσιο ταμείο. Με αυτά τα 6 δις σώζεται αυτή τη στιγμή η οικονομία μας. Και πρέπει να το κλείνουμε αυτό, να το κατανοήσουμε, είτε μας βολεύει, εγώ το λέω και αναλαμβάνω την ευθύνη των όσων λέω, ότι πρέπει να το κατανοήσει ο καθένας από μόνος του. Ότι πρέπει να εισάγουμε λιγότερα προϊόντα και να εξάγουμε περισσότερα. Αυτά που δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε, δεν πρέπει ούτε να τα απολαμβάνουμε. Είτε είναι ρούχα, είτε είναι αντικείμενα, είτε είναι τρόφιμα. Και το πιο τραγικό, το λέω για να το κατανοήσουμε. Είναι δυνατόν εμείς οι Έλληνες που περάσαμε, η γενιά η δικιά μας τουλάχιστον, πολύ όμορφα. Όλοι ήμασταν σε μια κοινωνία που μας τα παρήχε όλα. Είναι δυνατόν σήμερα ο Έλληνας, η ελληνική οικογένεια να καταναλύσει 10 βοηδοί και από τα 10 τα 9 να είναι εισαγωγής? Όχι, να μην τρώμε κρέας. Θα το κόψουμε ένα χρόνο. Για το καλό το δικό μας, της υγείας μας και της πατρίδας μας. Όλοι μαζί. Θα πρέπει να συνοηθούμε. Και εδώ οι ευθύνες και οι δικές μας, εγώ την αναλαμβάνω, των επιμελητηρίων, των φορέων, των δήμων. Είναι αυτή να ευαισθητοποιήσει τις τοπικές κοινωνίες. Μην περιμένουμε από καμιά κυβέρνηση να μας σώσει. Δεν υπάρχει σωτηρία ποτέ για αυτή τη χώρα αν αφήσουμε τις ελπίδες μας κεντρικά. Ναι, αλλά αυτά τα θέματα που λέτε δεν είναι κεντρική συζήτηση. Δηλαδή, το πώς θα γίνουμε πιο παραγωγικοί, το πώς θα αξιοποιήσουμε το ανάγλυφο που λέει πολλές φορές Διαμαντής, το υπέροχο ανάγλυφο του τόπου μας, το πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε την εισαγωγή των βοηδών που είναι κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, κάπου κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, εύχομαι να μειώθηκε τώρα. Δεν είναι κεντρική συζήτηση. Ένα, ως κομβικό σημείο, να ολοκληρώσω. Ένα δεύτερο, να θυμίσω λίγο τον καιρό των αγανακτισμένων. Τον καιρό των αγανακτισμένων, ή βγαίνανε οι άνθρωποι με το δίκαιο τους και λέγανε και φωνάζανε και λέγανε αυτά που λέγανε. Τι ήρθε μετά? Ήρθε η λύση, παρότι βγήκαν οι αγανακτισμένοι στους δρόμους. Για να μην σας φάω. Σήμερα για δεν υπάρχουν αγανακτισμένοι. Τι γίνεται? Να μην σας φάω τον χρόνο. Η άποψη δική μου είναι ότι, επειδή έχουμε εδώ και ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι ότι. Είστε κι εσείς. Κι εγώ. Είσαι δύο σέλα. Δεν μιλώ για τον εαυτό μου. Εγώ εξάλλου δεν λειτουργώ. Και οι τρεις σας έγιναν ένα χαρακτηριστικό δημοτικός. Και γι' αυτό είστε καλεσμένοι. Είστε άνθρωποι της οικονομίας, κυρίως. Εγώ θέλω να τονίσω της και να πω και νομίζω. Και της οικονομίας. Δεν θα διαφωνήσει κανείς με αυτό που θα πω, πιστεύω, γιατί σας εκφράζει όλους σας ξέρω. Ότι γι' αυτό και μέσα στο ανάγλυφο, όπως είπατε, το αποτύπωμα αυτό που είναι όλη η Ελλάδα, υπάρχουν δήμοι, παίρνω μία δομή, τους δήμους, που είναι πραγματικά πετυχημένοι σε όλα. Θαύμα. Είτε σε κοινωνικό έργο, είτε σε αναπτυξιακό, είτε και σε πολιτικό ακόμα. Δήμοι που έχουν κάνει ένα μικρό τοπικό θαύμα. Υπάρχουν όμως δήμοι πραγματικά που είναι ένα παράδειγμα αρνητικό. Από εδώ και πέρα αυτό ακριβώς ήθελα να υπονοήσω και να το πω τώρα πιο ευθαρσώς, ότι οι τοπικές κοινωνίες τον κοινωνικό έλεγχο που έχουν υποχρέωση να ασκούν, πρέπει να τον ασκούν και όχι να κάθονται στο καφενείο ή στο σαλόνι τους και μέσα από το σαλόνι και από το καφενείο να τα περιμένουμε όλα. Ή να πηγαίνουμε πρωτίστως να έχουμε άλλες προτεραιότητες και όχι τη συμμετοχή μας στα κοινά. Εάν για μένα το μήνυμα είναι ότι αφήσαμε εξόκυλη αυτή η ιστορία, γιατί ο πολίτης ουσιαστικά δεν συμμετείχε ποτέ στα κοινά. Μόνο όταν είχε ανάγκη να διορίσει το παιδί του, τον εαυτό του, τη γυναίκα του. Σήμερα
Έχουμε χρέωση και οφείλουμε όλοι να συμμετέχουμε στα κοινά συνειδητά για να μπορέσουμε να ασκούμε κοινωνικό έλεγχο σε αυτούς που ψηφίζουμε, σε αυτούς που στηρίζουμε, για να δούμε πραγματικά αξίζανε την ψήφο μας. Μόνο μέσα από τον κοινωνικό έλεγχο θα μπορέσουμε πραγματικά να εξορθολογιστούν τα πράγματα και να δούμε και δήμους πετυχημένους. Γιατί, φίλε Κώστα, η Ελλάδα έχει 52, έχει 350 δήμους. Αν σε αυτά τα 350 κουτάκια τα μπάζλ γίνει ένα βήμα ανάπτυξης, αυτόματα η Ελλάδα έχει αναπτυχθεί. Ακριβώς, αν το κάθε επιμελητήριο κάνει ένα βήμα ανάπτυξης, η Ελλάδα έχει αναπτυχθεί. Γι' αυτό ακριβώς οι πολίτες οφείλουν και έχουν χρέος να ασκούν κοινωνικό έλεγχο. Και να ασκούν κοινωνικό έλεγχο και στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά να ασκούν κοινωνικό έλεγχο και γενικότερα. Και κάποια στιγμή, επειδή το είπατε το παράδειγμα με τους Δήμους, βλέπουμε Δήμους να ανθίζουν και βλέπουμε Δήμους να μην τα πάνε καλά. Και εγώ θα το πω ακόμα πιο ειδικά. Βλέπουμε ένα Δήμο με ένα συγκεκριμένο Δήμαρχο να ανθίζει και την επομένη με έναν άλλο Δήμαρχο να κατακριμνίζεται. Δεν οφείλουν εδώ οι πολίτες. Και επειδή οι άνθρωποι κάνουν τα πράγματα, πρέπει κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο να μάθουμε να διαλέγουμε ανθρώπους. Και τους ανθρώπους με τα χαρακτηριστικά που τους διαλέγουμε, με αυτά τα χαρακτηριστικά θέλουμε να τους βλέπουμε και μετά στην τοπική μαζί σας και στην κυβέρνηση. Οι άνθρωποι δίνουν περιεχόμενο στους θεσμούς. Δηλαδή, αν ο κύριος Θεοτόκης μας έχει στο βεξιλόγιο τη λέξη παραγωγικότητα, τη λέξη πλούτος, τη λέξη καλές τιμές, τη λέξη πώς θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Και κάποια στιγμή, όταν γίνει βουλευτής, αυτές το λεξιλόγιο ότι έχει περισσότερες λέξεις όπως διορισμός, δημόσιες σχέσεις, καλές σχέσεις με τα συνδικάτα, τότε κάτι δεν πάει καλά. Εμείς το ψηφίσαμε γιατί ήθελε να μιλάει για παραγωγικότητα, γιατί ήθελε να μιλάει για καλή διανομή κλπ. Εάν μετά αλλάξει, τα πράγματα θα είναι αλλιώς. Πώς το βλέπετε, κύριε Θεοτόκη, εσείς που έχετε μάθει να μιλάτε για την παραγωγικότητα, για την αποτελεσματικότητα, θα αλλάξετε λεξιλόγιο, αν εκλεγείτε? Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι αυτό είναι στο χαρακτήρα του καθενός. Και αυτό φαίνεται, ξέρετε, είτε διοικείς ένα φιλανθρωπικό σωματείο, είτε διοικείς την κυβέρνηση. Δηλαδή, η στάση ζωής σου, αυτό το πράγμα φαίνεται. Και για εμάς που συμμετέχουμε στα κοινά, τουλάχιστον εγώ έχω την τύχη να εκλέγομαι στο επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης από το 2001. Και όταν σε εκλέγουν οι συνάδελφοί σου τόσα χρόνια και συνάδελφοι, έτσι, αυτό έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα για μένα. Άρα έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οι οποίοι δεν θέλουν ούτε να τους διορίσεις ούτε τίποτα, απλά θέλουν να προχωρήσεις μπροστά αυτό το να πράγμα. Παράγεις έργο. Άρα σε αξιολογούν καθημερινά. Και αυτό που έλεγα και προηγουμένως εδώ στους αγαπημένους φίλους, ότι όταν ήμουν μικρός, 30 χρονών και πήγα εκεί, ήταν όλοι, τους έβλεπα όλους μεγάλους. Και ήταν πραγματικά μεγάλοι. Και τώρα βλέπεις και έρχονται και νέοι άνθρωποι μέσα, με καινούργιες ιδέες. Και βλέπεις ότι μία γενιά την άλλη τη βοηθάει στο να μπορέσει αυτό το πράγμα να γίνει. Αλλά οι ταμπέλες όμως τελικά είναι αυτές που κάνουν κακό, νομίζω, να μην πάρουμε την ιστορία από παλιά, τα τελευταία χρόνια. Είπατε, έχουμε αναφέρει ήδη 3-4 ταμπέλες. Και αυτές είναι που μας χαρακτηρίζουν. Και εγώ θέλω να έρθω και να υπερθερμάνω αυτά που είπαν οι αγαπημένοι φίλοι μου εδώ πέρα. Λέγαμε, οι νέοι, τι είναι νέος τελικά? Σήμερα δεν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βγήκε με ταμπέλα ότι βγαίνουν νέοι άνθρωποι, νέοι αυτοί, νέοι σε ηλικία? Αυτό είναι το πρόβλημα δηλαδή τελικά? Ή μήπως τελικά υπάρχουν σήμερα νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ πιο παλιές ιδέες και χρησιμοποιούν και τρόπους παλαιοκομματικούς για να μπορούν να διοικούν και να τους ακούει η κοινωνία? Και αυτό, ξέρετε, είναι και άδικο, γιατί έτσι τώρα έφυγε και η γενιά των 40. Τώρα δεν ξέρω, πρέπει να έρθει η γενιά των 30, πρέπει να έρθει η γενιά των 20. Δηλαδή, γιατί και η κοινωνία μας κάθεται και κρίνει και λέει, αυτές τις ηλικίες κάνουν αυτό. Πήγαμε μετά στους άλλους, στους αγανακτισμένους. Είπαμε ότι ο κόσμος ξεσηκώθηκε μια χρονική περίοδο, ναι, βγήκε στον δρόμο για κάποια πράγματα. Αν είχαν περισσότερη ψυχραιμία εκείνες τις κυβερνήσεις και δεν είχαν τους αγανακτισμένους απέναντι, πιστεύετε ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα σήμερα? Φυσικά. Αν είχαν περισσότερη ψυχραιμία για δράση. Φυσικά. Γιατί φεύγουν φοβισμένοι. Εμείς έχουμε και ένα παράδειγμα στο νομό μας, κάποιο που ήταν πάρα πολύ φοβισμένος από εκεί, που άλλαξε μετά θέση, έγιναν τα πράγματα διαφορετικά. Δεν έχουμε ένα παράδειγμα τέτοιο, κύριε Τουγενικέδη. Δεν μπορώ και να κάνω λάθος. Να πω δύο κουβέντες. Εγώ ήθελα να τελειώσω λίγο, θα με συγχωρέσετε, για τους αγανακτισμένους. Λοιπόν, οι οποίοι λένε το εξής, ήταν αυτοί οι αγανακτισμένοι πολίτες και ήταν οι πολίτες που συμμετέχουν και κάνουν. Μπράβο, πολύ ωραία όλα. Αλλά σήμερα που είναι το πρόβλημα? Άρα, μήπως τελικά έτσι μπορέσαμε και απαξιώσαμε ακόμα ένα κίνημα, ακόμα μια κατάσταση, δηλαδή των ανθρώπων να διαμαρτύρονται? Πάει και αυτό. Πήγαμε μετά σε αυτό που καίει εμάς, η ποινικοποίηση του κέρδους. Που υπήρχε πάντοτε σαν πρόβλημα. Ο επιχειρηματίας έτσι, αυτός κερδίζει τον αγώνα. Μα τελικά, να σας πω κάτι. Τι θέλουμε? Για να θυμηθώ κάτι, εκείνο τον καιρό που βγαίνει αγανακτισμένοι, δημιουργήθηκε ένα κίνημα, το κίνημα των Εξάρτητων Ελλήνων που είναι σήμερα στην κυβέρνηση.
και δυνάμωσε σιγά σιγά και το ΣΥΡΙΖΑ. Κάνω λάθος. Και κάποιοι γίνανε, και άλλος είναι, άλλοι είναι ευρωβουλευτές, άλλοι είναι βουλευτές. Κάποιοι γίνανε δυνατοί και τον καιρό. Άλλαξε τίποτα στην ουσία ή όχι. Είναι... Δεν λέμε αλήθειες εδώ μέσα. Και οι αγανακτισμένοι και όλα τα κινήματα ήταν κινήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι να κατακτήσει την εξουσία. Το ζητούμενο του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν να κάνει καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων ή καλύτερη την οικονομία ή την κοινωνία. Ήταν να φτάσουν στην εξουσία. Γιατί κρυβόμαστε. Κάνατε την παρέμβασή σας. Άρα λοιπόν, εγώ ήθελα να πω το εξής. Ότι το μόνο πράγμα που μπορεί σήμερα να σώσει, αν θέλετε, τη μικρή μας κοινωνία και να βλέπουμε ο καθένας στο δικό του χωριό, είναι οι συνέργειες και να βγούμε εμείς μπροστά. Έτσι, να σας πω κάτι. Τι να το κάνω εγώ τώρα, η κεντρική κυβέρνηση να μας πει 5 καινούριους νόμους, 7 καινούριους νόμους, αν εγώ δεν έχω τη διάθεση να βγω προς τα έξω. Άρα λοιπόν, παρέα με το δημοτικό μου σύμβουλο, όχι με τον δήμαρχο, με το δημοτικό μου σύμβουλο της γειτονιάς, με τους καταστηματάρχες της αγοράς. Δεν έχουμε τίποτα. Να πω και κάτι άλλο. Αφού δεν έχουμε, που δεν έχουμε δουλειά στα μαγαζιά μας, θα βγούμε να κάνουμε, να βάλουμε δύο λαμπάκια. Να βάλουμε αυτό, να δημιουργήσουμε μια νότα τουλάχιστον να περνάμε. Γιατί πλέον ξέρουμε όλοι και έγινε κατανοητό ότι όλοι μας περνάμε δύσκολα. Δεν είναι ότι κάποιοι περνάνε δύσκολα ή κάποιοι περνάνε καλά. Είναι όλοι δύσκολα σήμερα. Και όπως είπα και προηγουμένως, ο ελεύθερος επαγγελματίας υπάρχει σε όλες τις οικογένειες. Όλοι έχουμε γονείς οι οποίοι ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, ήταν εργαζόμενοι, αλλά είναι σήμερα συνταξιούχοι. Και εμείς βλέπουμε ότι στεναχωριούνται. Και δεν στεναχωριούνται γιατί δεν περνάνε καλά αυτοί. Στεναχωριούνται γιατί δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, εμάς. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα. Και μιλάμε για την κατάθλιψη. Και μιλάμε για κατάθλιψη που παθαίνουν όλες οι γενιές. Την ευκαιρία γιατί δεν τη δίνουν. Και για να σας βοηθήσω να καταλάβετε κάτι και ίσως να βοηθήσω και την κουβέντα για όλους, για να κάνουμε και προτάσεις. Η δεύτερη ευκαιρία, συγγνώμη που διακόπτετε, δεν θέλουν πραγματικά να τη δώσουν. Και γιατί πάλι θα είναι τραπεζικό το σύστημα. Έτσι. Πάλι θα είναι τραπεζικό. Δηλαδή, δεν κάνουμε ανάλυση, να πάμε λίγο στα. Δέστε όμως κάτι σημαντικό. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, κυρίες και κύριοι, αυτό. Η ΔΕΗ έκανε κάτι μαγικό κάποια στιγμή, έδωσε 36 δόσεις. Λέει ότι για τον καλό πληρωτή θα κόβω 15% και εκεί που δεν σκεφτόταν καν να δώσει 36 δόσεις, ανακούφισε πολλές, όχι όλες, ανακούφισε όμως πάρα πολλές οικογένειες. Με τις 36 δόσεις, άνθρωποι πληρώνουν τώρα τον λογαριασμό τους και δίνουν σιγά σιγά. Αλλά η ΔΕΗ το έκανε γιατί είχε την ευστροφή και τη στρατηγική να το κάνει, ή μήπως γιατί άρεσαν κάποια στιγμή να κλειδώνουν τα ρολόγια της ΔΕΗ και να πηγαίνουν να ζητάνε από άλλον ηλεκτρική ενέργεια και να βάζουν καινούργια ρολόγια και ανοίγουν καινούργια ρολόγια και να εμπληρώνουν τη ΔΕΗ. Για ποιο λόγο το έκανε? Το έκανε για το κοινωνικό του πρόσωπο ή γιατί είδε τον ανταγωνισμό και φοβήθηκε? Μήπως να αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε γιατί δεν σκέφτονται οι κυβερνήτες? Την περίπτωση δεν την γνωρίζω. Εξηγέρευτε με αυτό που είπα. Ναι. Να το σκεφτούμε λίγο όμως. Αυτό που είπατε είναι κατά την άποψή μου πολύ απλό, με την έννοια ότι όταν διαπιστώνουμε, το είπαμε και προηγούμενα, όταν διαπιστώνουμε ότι ο πολίτης πλέον βρίσκεται στα όρια του, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τις απαραίτητες ανάγκες του για να επιβιώσει. Είναι δυνατόν να σκεφτεί να πληρώσει την ΔΕΗ του, τις ασφαλιστικές εισφορές, το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ, τον ΟΑΕ, όπως έχει ο καθένας, τον ΟΤΕ του και διάφορες άλλες ανελαστικές δαπάνες? Είναι δυνατόν? Σας πληροφορώ ότι ούτως ή άλλως αυτά μέσα από τη διαδικασία του ότι... Και τη διαφορία του δεν έχει να την πληρώσει. Και διαφορία, καλά, διαφορία. Αλλά η ΔΕΗ μπήκε στον πειρασμό να κάνει το 36άρι. Βεβαίως. Το έκανε γιατί έπρεπε να κλείσει ολονών τα ρολόγια. Πόσο σημαντικό είναι ότι κάποιοι άλλοι θα φεύγουν και θα πηγαίνουν κάπου αλλού και το φοβήθηκε αυτό η ΔΕΗ? Πού να πηγαίνουν κάπου αλλού, να πάτε σε άλλη εταιρεία? Ναι. Μπορούσες κάποια στιγμή να πας. Βεβαίως. Αλλά και στις άλλες εταιρείες. Και να αφήσει τη ΔΕΗ να κρέμεται. Και τις άλλες εταιρείες, κύριε Πορτοκάλι, θα πρέπει να τις πληρώσουμε. Πουθενά δεν είναι δωρεάν το ρεύμα. Ναι, εδώ αλλά μιλούμε... να γλιτώσεις τα παλιά, τις παλιές υποχρεώσεις και να κάνεις κάτι καινούργιο. Κοιτάξτε, κάποτε εμείς ως εκπρόσωποι των επιχειρηματιών ζητούσαμε, παρακαλούσαμε την εκάστοτε κυβέρνηση να κάνει 100 δόσεις κάποιες ρυθμίσεις που είχαμε, γιατί δεν πήγαινε άλλο. Δεν πλήρωνε κανείς. Κάποια στιγμή γίνανε αυτές οι 100 δόσεις. Και μάλιστα είπαμε και με ποιον τρόπο πρέπει να γίνουν. Γιατί γίνανε οι 100 δόσεις και σας πληροφορώ ότι σήμερα το 50% των επιχειρηματιών που μπήκαν σε αυτή την ρύθμιση
έχει φύγει. Γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Η κατάσταση, η δική μας, είναι τραγική σήμερα στην κοινωνία. Υπάρχει ένα πόστο όμως που δουλεύει, επειδή ακριβώς γίνανε οι δόσεις. Βεβαίως. Αν γινόταν 1-2 χρόνια πιο μπροστά, έτσι. Βεβαίως. Θα ήταν πιο πολλές επιχειρήσεις. Μήπως και αυτό που συμβαίνει τώρα με το κούρεμα των χρεών και οτιδήποτε και δεύτερη ευκαιρία πρέπει να το καταλάβουν νωρίς και να μην τα αφήσουν τελευταία στιγμή να γίνει. Αναρωτιέται κανείς. Η δική μου αίσθηση, τώρα, αφού βάλατε το ερώτημα, είναι ότι θα γίνει ούτως ή άλλως, γιατί ακριβώς η λογική είναι αυτή, ότι δεν υπάρχει πιθανότητα ή περίπτωση να πάρουν από κανέναν χρήματα. Ο μοναδικός τρόπος που μπορείς να πάρεις είναι, εάν σου χρωστάω εγώ αυτή τη στιγμή, και θα το πω χοντρά, υπάρχουν ιδιώτες σήμερα που έχουν δανείσει κάποιους δικούς τους φίλους, είχαν τη δυνατότητα κάποια στιγμή, αρκετά ποσά. Σήμερα, αν τους επιστρέψουν τα μισά χρήματα, δεν μιλώ για τις τράπεζες, μιλώ για ιδιώτες που ήταν αλληλέγγυοι σε κάποιους ανθρώπους του περιβάλλοντος τους. Σας πληροφορώ ότι παρακαλούν όλοι από παραδείγματα προσωπικά να τους δώσουν τα μισά χρήματα και τα υπόλοιπα πραγματικά τα χαρίζουν, γιατί ξέρουν ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουν τη δυνατότητα να τα πάρουν. Ακριβώς αυτή τη λογική θα πρέπει να κινηθεί και το κράτος, για να δει ότι δεν μπορεί να πάρει χρήματα από ανθρώπους που μέσα από την σχέση που είχαμε με το τραπεζικό σύστημα, το οποίο μας οδήγησε εκεί. Το τραπεζικό σύστημα, έτσι, στην Ελλάδα έκανε εγκλήματα, δίνοντας και διακοποδάνεια, δίνοντας και ορτοδάνεια, προσεγγίζοντας τον οποιονδήποτε ο οποίος ήθελε να πάρει 10.000 ευρώ και του έλεγε μπορείς να πάρεις 100. Αντιλαμβάνεστε ότι ο άλλος έπαιρνε τις 100, έκανε τα ανοίγματα που δεν έπρεπε να κάνει και οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. Εδώ πρέπει και οφείλει το κράτος, και έχω την αίσθηση ότι θέλοντας και μη θα γίνει αυτή, θα δοθεί αυτή η δεύτερη ευκαιρία. Το θέμα είναι για μένα αν πραγματικά και σε αυτούς που θα δοθεί θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Εύχομαι και προσδοκώ να μπορέσουν να ανταποκριθούν, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και η δεύτερη ευκαιρία, εγώ ήθελα να πω ότι. Και κάντε και τις προτάσεις για να πάμε μετά στο διαμαντήρα, να κάνει και αυτές τις προτάσεις. Και εγώ ήθελα να πω ότι η δεύτερη ευκαιρία θα πραγματοποιηθεί και ξέρετε τι είναι, ότι την επιβάλλουν οι δανειστές. Με τα οικονομικά, με οικονομετρικά, είστε οικονομολόγος, το γνωρίζετε, με την οικονομική μελέτη που έχουν κάνει, την επιβάλλουν. Και μέχρι πριν από μια εβδομάδα ήταν η ελληνική κυβέρνηση που έλεγε όχι. Γιατί είναι αυτοί που λένε ότι λαμβάνε και στο ΦΠΑ και στους εισπρατώμενους φόρους. Έτσι. Και τελικά, δηλαδή, ήταν κάτι που μας το προτείνανε απ' έξω και το κόβαμε εδώ, για να καταλάβουμε τι συνέβαινε. Από εκεί και μετά, εγώ νομίζω ότι για τις μέρες των Χριστουγέννων που έρχεται, ότι θα πρέπει όλοι να μπορέσουμε, για να φύγει η κατάθλιψη από πάνω μας, για να μπορέσουν να κινηθεί η αγορά, να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να σφίξουμε τα δόντια, όπως λέμε εμείς οι επαγγελματίες, και ο καθένας μας να μπορέσει να καταναλώσει αυτό που πρέπει για να περάσει ευχάριστα η οικογένεια, να κινηθεί η αγορά, και παράλληλα όμως ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει εκεί πραγματικά να ανοίξει τις αγκάλες του για τον κόσμο. Δηλαδή, όλα αυτά πρέπει να πάνε μαζί και δεν ψάχνουμε, όπως είπα και προηγουμένως, στους υπουργούς. Πρέπει ο Δήμαρχος, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης να κάνουν μικρά πράγματα για να δημιουργήσουν αυτή την ατμόσφαιρα. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα η Θεσσαλονίκη μας ακόμα είναι αστόλιστη. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ θα μιλήσω λίγο πιο γενικά και νομίζω ότι είναι η καρδιά του προβλήματος. Ζήσαμε όλοι τα χρόνια της εικονικής πραγματικότητας. Παραμυθιαστήκαμε και μας παραμύθιασαν όλους. Είτε γιατί τους βόλευε αυτούς που κυβερνούσαν, είτε γιατί βόλευε και εμάς που παίρναμε ό,τι μας δίνανε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αποδεχθούμε, να καταλάβουμε τη νέα πραγματικότητα, ότι είναι διαφορετική. Ότι πρέπει να τη δούμε τα πράγματα όπως είναι σήμερα. Εντάξει, που σήμερα τα πάντα είναι εξαθλειωμένα. Και μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα θα πρέπει να γίνει ένας νέος εθνικός σχεδιασμός από όλους μας και να στοχεύουμε σε μια νέα αναγέννηση. Δεν γίνεται αλλιώς. Και πιστεύω ότι αυτό θα το κάνουν οι ίδιοι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή η πολιτεία, με τα χαρακτηριστικά που δίνει η κυβερνήση του χθες, του προχθές και του σήμερα, ίσως και του αύριο, δεν δείχνουν να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Εντάξει. Τα χαρακτηριστικά του να χτιστεί κάτι καινούριο. Όμως, το ξέρουν και οι άνθρωποι των επιμελητηρίων, ότι στη βάση της παραγωγής, εντάξει, μέσα από την εξαθλίωση και μέσα από τα ζόρια, αρχίζουμε και κάνουμε μικρά-μικρά θαυματάκια παντού. Έλληνες επιχειρηματίες και εδώ και στην Ευρώπη και παντού αρχίζουν και γεννιούνται
αρχίζουν να αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα του τόπου, αρχίζουν και βλέπουν διάφορα πράγματα και αρχίζουν και γίνονται πολλά μικρά θαύματα. Αυτά όμως θέλει το χρόνο τους να γίνουν, να μεγαλώσουν τα θαύματα, να γίνουν θαύματα και να χτίσουμε μια νέα οικονομία. Αλλά αυτό θέλει και έναν εθνικό σχεδιασμό. Το πρώτο πρέπει να καταλάβουν αυτοί που κυβερνούσαν και αυτοί που κυβερνούν και αυτοί που θα κυβερνήσουν αύριο είναι ότι πρέπει να κάνουμε ένα νέο εθνικό σχεδιασμό με βάση την αναγέννηση της χώρας. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει κατανοητό η εξάρτηση από το target group που τους εκλέγει, τους δημόσιους υπάλληλους, πρέπει να πάψει. Δεν μπορούν το 1 τρίτο της κοινωνίας να βασανίζει τα υπόλοιπα 2 τρίτα. Είναι απόλυτα συνολογικό και απόλυτα καθαρό αυτό που λέω. Αυτή τη στιγμή το 1 τρίτο, η δημόσια διοίκηση, οι δημόσιοι υπάλληλοι βασανίζουν τα υπόλοιπα 2 τρίτα της χώρας. Και δεν μπορεί να διοικηθεί και να πάει μπροστά η χώρα έτσι. Να το κάνουμε και λίγο πιο, γιατί τελειώνει η εκπομπή μας, απλά σε μισό λεπτό, να το κάνουμε και λίγο πιο χριστουγεννιάτικο ή να το προσγειώσουμε, όπως είπε και ο φίλος μου Παύλος, ο οποίος αυτή την έκφραση, αλλά ακόμα καλύτερα να το πούμε, να το κάνουμε πιο χριστουγεννιάτικο. Τι μπορούμε να κάνουμε για να περάσουμε καλά Χριστούγεννα, Διαμαντή? Περάσουμε καλά Χριστούγεννα, τι μπορούμε να κάνουμε? Να μάθουμε να χαμογελάμε ξανά. Μόνο αυτό? Μόνο αυτό. Δεν είναι και λίγο. Να μάθουμε να χαμογελάμε λοιπόν. Κύριε Θεοτόκη, κύριε Τονικίδη, κύριε Παπαδόπουλε, σε ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που ήρθατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Γεια σας.